Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Θέμα χρόνου ήταν σύμφωνα με τους ειδικούς να εντοπιστεί το στέλεχος όμικρον και στην Ελλάδα. Το πρώτο κρούσμα της παραλλαγής του ιού επιβεβαιώθηκε στα Χανιά. Ο Κώστας που μένει μόνιμα στο Johannesburg ήρθε να δει τους γονείς του. Μετά από αρκετά αρνητικά τεστ το μοριακό έδειξε ότι νοσεί. Ο ίδιος μιλά αποκλειστικά στο Star και τη Ράνια Τραγόμαλου. Ήρθα από την Νότια Αφρική και έχω το ιό όμικρον. Με βοήθησε το εμβόλιο, έχω κάνει και τα δύο εμβόλια. Δεν έχω συμπτώματα, δεν έχω παρενέργειες και όπως βλέπεις είμαι έξω αυτή τη στιγμή και μιλάμε και κάνουμε τη συνέντευξη. Στο μπαλκόνι είμαι σε ένα δωμάτιο, βγαίνω μόνος μου ή μου βάζουν φαγητό και σηκώνομαι και τρώω. Το Σάββατο το βράδυ, αν δεν κάνω λάθος, όταν ξάπλωσα, αισθάνθηκα ένα πολύ περίεργο πόνο στο στήθος, σαν να με διαπερνάει κάτι, το οποίο μέχρι την επόμενη μέρα δεν είχε εξαφανιστεί αυτός ο πόνος. Κάποιοι προσπαθούν χρόνια να γραφτούν σε κάτι, εγώ είμαι τυχερός και γράφομαι στα δεδομένα τα ιατρικά σαν νούμερο ένα. Με αρκετή δόση χιούμορ ασθενής 0, του στελέχους όμικρον για την Ελλάδα περιγράφει στο Star την περιπέτειά του. Από το Johannesburg, όπου μένει μόνιμα, ταξίδεψε για τα Χανιά μέσω Αμπουντάμπη και Αθήνα στις 26 του μήνα. Το μοριακό τεστ που έκανε πριν από την αναχώρησή του, τα rapid test στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος, αλλά και εκείνα που έκανε όταν έφτασε στην ιδιαίτερη πατρίδα του, τα Χανιά, βγήκαν αρνητικά. Τη Δευτέρα ήθελα να κάνω κάποιες δουλειές στα Χανιά. Πήγα σε ένα κοντινό φαρμακείο, το οποίο μου έκανε ένα ρηνικό πάλι. Μετά από 10 λεπτά με ενημέρωσε ο διοκτήτης του φαρμακείου ότι είναι θετικό. Και του ζήτησα να κάνουμε άλλο ένα με το σάλιο, το οποίο αυτό με έβγαλε αρνητικό. Προβληματίστηκε λίγο ο φαρμακοποιός, μου λέει να πάει να κάνεις ένα PCR. Οπότε πήρα ένα τηλέφωνο σε μια ιδιωτική κλινική. Και έτσι έγινε. Δεν με ενημέρωσε κανείς. Εγώ ενημερώθηκα από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Σήμερα το πρωί με πήρανε τηλέφωνο το μεσημέρι από την Αθήνα και μου επιβεβαίωσε ότι ναι, είμαι θετικός στο όμικρον. Τι να κάνω, θα φάω τις μισές μου μέρες εδώ πέρα αναγκαστικά. Έχουν ακυρωθεί πάρα πολλές πτήσεις και δεν ξέρω τώρα πώς θα καταφέρω να γυρίσω πίσω.